Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Γκρίνια στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών μετά την σαρωτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κάμαλα Χάρις αποδέχτηκε την ήττα της κάνοντας λόγο για μια σκοτεινή εποχή που έρχεται. Σε εξέλιξη προετοιμασίες για την μετακόμιση στον Λευκό Οίκο. Τι είπαν στο τηλέφωνο Biden και Τραμπ. Ποια θα είναι η σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου του νέου Προέδρου. Άκρα υπόλωση στον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν το κρίσιμο συνέδριο και μπαράζαντε εγκλήσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Συνάντηση Κασελάκη και 87 σε εστιατόριο στο Παγκράτη. Για συνέδριο εν κρυπτό και κόμμα που τελεί υποκατάληψη μιλά ο Κασελάκης και διαμηνύει πως όμως εκβιασμός δεν θα περάσει. Αποστάσεις σε φαραντούρι από την πρόταση Φάμελου. Στη σκιά της σαρωτικής νίκης του Τραμπ και της πολιτικής κρίσης στη Γερμανία, η Σύνοδος Ευρωπαίων Ηγετών στη Βουδαπέστη. Άτυπη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν, Χριστοδουλίδη και Ράμα. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από την γεωπολιτική μας αφέλεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Βουδαπέστη. Αύριο η συνάντηση Γέρα Πετρίτη Φιντάν στην Αθήνα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, μία ημέρα πριν την έναρξη του συνεδρίου, με την πλειοψηφία και τον Στέφανο Κασελάκη να ανταλλάσσουν πειρά. Ο πρώην πρόεδρος, με ανάρτησή του, κάνει λόγο για ένα συνέδριο εν κρυπτό και τονίζει πως ο ΣΥΡΙΖΑ τελεί υποκατάληψη. Στο μεταξύ, χθες υπήρξε συνάντηση του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη της πλειοψηφίας, μεταξύ των οποίων και η Όλγα Γεροβασίλη, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο Χρήστος Πίρτζης και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Όλα αυτά την ώρα που ο Νικόλας Φαραντούρης καταγγέλει ως διχαστική την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για κοινή συνάντηση των υποψηφίων εκτός του Στέφανου Κασελάκη. Ο πρόεδρος δεύτερου κόμματος στη χώρα δεν μπαίνει σε κουτσομπολιά και δεν έχει ανάγκη να κάνει μεταμεσονύχτιες διαρροές για να ανεβάσει δήθεν το κασέ του. Άρα δεν πρόκειται να μπω σε αυτή την συζήτηση. Έγινε debate εκεί. Εντάξει, υπήρχε ένα debate για μερικά ζητήματα, αλλά επειδή εάν προκληθώ, προφανώς θα αναφερθώ. Πάντως, αυτά τα οποία έχουν γραφτεί σήμερα το πρωί γενικά έχουν παραποιηθεί αρκετά. Δεν υπάρχουν ούτε μαλώματα, ούτε τίποτα τέτοιο. Μπορώ να αναφερθώ σε ένα ζήτημα όμως, για το οποίο πραγματικά με ξάφνιασε. Δεν με ξαφνιάζει, αλλά με ξάφνιασε η έκφραση συγκεκριμένη που ένας στέλεχος αυτά στελέχη, αναφερόμενος στην εκλογή μου πέρυσι, το Σεπτέμβρη πέρυσι του 23, είπε ότι εμείς την αποδεχτήκαμε. Γιατί μπορούσε και να μην την αποδεχθεί. Και η απάντησή μου ήταν: δεν κατάλαβα, χάρη μας κάνατε. Και αυτό ακριβώς, ξέρετε, φανερώνει αυτή την ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχουν για όλο τον χώρο της αριστεράς και ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ένα νομό εκβιασμό να περάσει απαρατήρητο στην κοινωνία. Άλλο αυτό και άλλο. Το να προκληθεί ένταση, όχι. Το λέω ξεκάθαρα και το λέω δημόσια, ότι οποιαδήποτε παράνομη πράξη, οποιαδήποτε ένταση, οποιαδήποτε βία δεν με εκφράζει. Είμαι κάθετα εναντίον οποιασδήποτε τέτοιας πράξης. Διαβάζω διαρροές στον τύπο. Κοινό μέτωπο απέναντι στον Κασελάκη προτείνει ο Φάμελος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Φάμελος προχωρά στη λήψη πρωτοβουλίας για κοινή στάση απέναντι στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητέ σύντροφε Σοκράτη, η πρότασή σου, αν αποτυπώνεται σωστά στις σημερινές διαρροές προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απορρίπτεται από εμένα. Είναι το ίδιο διχαστική όπως του Στέφανο Κασελάκη. Φτάνει πια με τα προσκλητήρια και τα μέτωπα. Γκώσαμε. Η πρότασή μου ήταν να γίνει με απόφαση της πολιτικής γραμματείας μια συνάντηση των 4 υποψηφίων προέδρων, της γραμματέως, της πολιτικής γραμματείας και των επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και της ευρωομάδας πριν την έναρξη του συνεδρίου, ώστε να δηλώσουμε την ενότητα και την προστασία του κόμματος απέναντι στη συντονισμένη επίθεση που δέχεται και να βρούμε διέξοδο μέσα από ένα δημοκρατικό συνέδριο που θα περιτήσουμε όλες και όλοι μαζί στη συνέχεια.
Όταν κινδυνεύει το κόμμα μας και βάλλονται καθημερινά τα όργανά του, τα στελέχη του και οι διαδικασίες του, οφείλουμε όλοι και όλες να πάρουμε πρωτοβουλίες για να το προστατεύσουμε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποτελεί αναγκαιότητα για να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και τη χώρα. Και η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ευνοεί μόνο τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν το ερώτημα είναι πολιτική συζήτηση ή φανατισμός, οι ίσες αποστάσεις συνιστούν σοβαρό πρόβλημα στην ενότητα του κόμματος και τη δημοκρατία. Εκλεγμένοι σύνεδροι που μια μέρα πριν από το συνέδριο δεν έχουν ειδοποιηθεί αν τους έχει καρατομήσει το στρατηγείο των 87 ή όχι. Έχουν ειδοποιήσει μόνο τους δικούς τους συνέδρους. Κάνουν τηλεδιασκέψη μαζί τους, τους ενημερώνουν, ζητούν επηγόντως τα mail τους για ψηφιακές ψηφοφορίες την ώρα που η πλειοψηφία των συνέδρων είναι στο σκοτάδι, πληρώνοντας ότι στηρίζει την υποψηφιότητά μου. Ήδη δημοσιεύτηκε φωτογραφία που αποδεικνύει τη σοβαρή παραβίαση της ισότητας μεταξύ των συνέδρων. Περισσότερα από μένα για αυτό το θέμα σε λίγο. Το επίσημο site του κόμματος, syriza.gr, αναφέρει για την αυριανή ημέρα έναρξη του συνεδρίου. Λυπούμαστε, δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αύριο. Ένα συνέδριο εγκρυπτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελεί υποκατάληψη. Αύριο όλοι οι εκλεγμένοι σύνεδροι να είστε στο χώρο του συνεδρίου. Νόμιμα, πολιτισμένα, ηθικά. Η δημοκρατία θα επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο σκοτάδι και αν επιστρατεύσουν οι αρνητές της. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή. Κύριε Σεφερτζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κουλαρμάνη. Θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τι εκτιμάτε ότι θα γίνει στο συνέδριο. Νομίζω ότι παρακολουθούμε τα επεισόδια του χρονικού ενός μιας προαναγγελθήσας διάσπασης. Διότι περί αυτού σε τελική ανάλυση πρόκειται και δεν βλέπουμε ποιο τρόπο θα μπορέσουν να υπάρξουν εξελίξεις προς διαφορετική κατεύθυνση. Ο καθένας έχει αναλάβει ένα ρόλο που πραγματικά προκαλεί γύρι ερωτηματικά, διότι εκείνο το οποίο είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανένας είναι πού σταματάν οι προσωπικοί ανταγωνισμοί και πού αρχίζουν οι πολιτικές διαφωνίες. Με αυτόν τον τρόπο πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να παράξει ένα στίγμα ικανό να αποκαταστήσει την παλιά εκλογική του επιρροή. Και εκτιμάτε ότι θα υπάρξει διάσπαση μετά το συνέδριο? Νομίζω ότι όλοι έχουν βαλθεί να μας πείσουν ότι είναι αναπόφευκτη η διάσπαση στο άμεσο μέλλον, το οποίο είναι βεβαίως στη διάρκεια του συνεδρίου. Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού πιστεύετε ότι κρίθηκε το αποτέλεσμα και υπήρξε σαρωτική νίκη για τον Τραμπ και ποια λάθη έκαναν οι δημοκρατικοί? Είναι μια μεγάλη συζήτηση για ένα αποτέλεσμα υψής της ιστορικής, θα έλεγα, σημασίας, που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, μελέτη και ανάλυση για να εξαρθούν τα επιβαλλόμενα συμπεράσματα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που εγγενιάζει μια νέα εποχή στην πολιτική. Και όχι μόνο τη γεωπολιτική, αλλά και την πολιτική με την έννοια της στρατηγικής επικράτησης για την πολιτική κυριαρχία. Εκείνο το οποίο πρέπει κατά τη γνώμη μου κυρίως να γίνει κατανοητό είναι ότι βεβαίως δεν πρόκειται για τυχαίο αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα εποάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει σε μια βαθύτατα όχι μόνο πολιτικά αλλά και πολιτισμικά και κοινωνικά διχασμένη κοινωνία. Το μεγάλο κατόρθωμα του Τραμπ είναι ότι μπόρεσε να ενοποιήσει, και θα πούμε αμέσως πώς, μια κατακερματισμένη αμερικανική κοινωνία όπου πια διακριτά δημογραφικά και κοινωνικά γκρουπ είχαν ξεχωριστές ατζέντες τις οποίες μπόρεσε ο Τραμπ να ενοποιήσει. Και τώρα, με ποιον τρόπο το κατάφερε αυτό? Κυρίως μέσω ενός κηρύγματος που έσπαγε τα ταμπού της παραγωγής συνενέσεων, διότι εκείνο το οποίο κυρίως έσωσε το εγχείρημα Τραμπ ήταν η συγκρουσιακή, το συγκρουσιακό πρότυπο της ηγεσίας που αντιπροσωπεύει, και το δεύτερο είναι ότι ακριβώς δεν σταμάτησε μέχρι ότου φτάσει στα άκρα αυτού του είδους τη σύγκρουση. Είναι ουσιαστικά η εικονογράφηση του τέλους της θεωρίας της στρατηγικής του μεσαίου χώρου. Δεν κερδίζονται πια οι μάχες στην πολιτική στο κέντρο όπως
έχει καθιερωθεί ως κοινοτυπία, αλλά κυρίως στην ικανότητα των πολιτικών δυνάμεων και κυρίως των ηγεσιών τους να ενοποιούν την κατακαιρματισμένη κοινωνική βάση στην οποία απευθύνεται. Η δημοκρατική τώρα μετά τον Τραμπ να... η πολιτική θα είναι διαφορετική. Μετά τη νίκη του Τραμπ η πολιτική θα είναι διαφορετική και όλοι όσοι προσπαθούμε να αναλύσουμε τα φαινόμενά μας, τα φαινόμενά της, καλούμαστε να ξανασκεφτούμε από την αρχή τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Οι δημοκρατικοί τώρα τι πρέπει να αλλάξουν στη νέα αυτή εποχή, στην στρατηγική τους και σε ποια ζητήματα? Οι δημοκρατικοί κυρίως εκείνο το οποίο θα πρέπει να λύσουν είναι το πρόβλημα που τους έχει δημιουργήσει η ταύτισή τους με αυτό που στην κοινή γνώμη την Αμερικάνικη και όχι μόνο γίνεται κατανοητό ως ελίτ μιας κοινωνίας με τις οποίες τα βαθιά στρώματα δεν επικοινωνούν πλέον. Διότι το πρόβλημα είναι ακριβώς εκεί, δηλαδή στο διαχωρισμό, στο διαχωρισμό της κοινωνίας, όχι στις παραδοσιακές ομάδες των πολιτικών αντιθέσεων, αλλά κυρίως το διαχωρισμό μεταξύ αυτών που αισθάνονται εντός και εκτός των τυχών, εντός και εκτός συστήματος. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο και οι αναγγελίες που έκανε ο κύριος Τραμπ σχετικά με την οικονομία? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προτάσσοντας την ατζέντα της οικονομίας, ο Τραμπ βρέθηκε σε πλήρη αντιστοιχία με τα προβλήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινής γνώμης. Την ώρα που οι άλλοι ασχολιόντουσαν με θέματα όπως είναι τα δικαιώματα, ο Τραμπ πήγαινε στον πυρήνα των προβλημάτων, θέτοντας το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων των κοινωνικών ανισοτήτων που έχουν δημιουργηθεί, δημιουργώντας σε μεγάλα τμήματα του εκλογικού σώματος, ανεξαρτήτως φυλετικής προέλευσης ή κοινωνικής θέσης, το αίσθημα του κοινωνικού αποκλεισμού. Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ για τη φιλοξενία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το μοναδικό σώμα που απομένει για να αλώσει ο Τραμπ και να χρηστεί ο απόλυτος πρόεδρος, ο οποίος, έχοντας πάρει και την πλειοψηφία στην γερουσία, θα μπορεί να κυβερνά και να νομοθετεί χωρίς καμία αντίσταση. Η επόμενη μέρα των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκει έναν παντοδύναμο νέο πρόεδρο, ενώ στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών κυριαρχούν η εσωστρέφεια και η γκρίνια για το αποτέλεσμα. Λίγο πριν κλείσουν 24 ώρες από τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, η Κάμαλα Χάρις ανεβαίνει στη σκηνή του Πανεπιστημίου Χάουαρτ στη Ουάσιγκτον για να αποδεχτεί την ήττα της. Thank you, thank you. So let me say, and I love you back, and I love you back. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. Η επόμενη μέρα βρίσκει το στρατόπεδο των Δημοκρατικών διχασμένο. Μετά το αρχικό μούδιασμα ήρθαν η γκρίνια και οι αλληλοκατηγορίες. Πολλά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος ρίχνουν το φταίξιμο στον Τζο Μπάιντεν που επέμεινε στην απόφασή του να πολεμήσει για μια δεύτερη θητεία. Άλλοι λένε πως η Χάρις απέτυχε να διαχωρίσει τη δική της καμπάνια από την προεδρία του Τζο Μπάιντεν και να πείσει πως ήταν έτοιμη για πραγματική αλλαγή. Harris and Democrats around the country spent about 80% of their time talking about abortion rights. And, you know, clearly that was a driving and polarizing issue that impacted a lot of voters. But when you step back at the end of the day, far less than 1% of American voters are ever going to have to deal with abortion directly or indirectly. All voters have to deal with inflation, gas prices, home energy prices, less take-home pay. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ώστε να αρχίσει αμέσως η διαδικασία μετάβασης της εξουσίας. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τηλεφώνησε στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να τον συγχαρεί για την νίκη του και απίφθινε πρόσκληση στον Λευκό Οίκο
για να διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση μεταξύ της τρέχουσας κυβέρνησης και της επερχόμενης κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Τραμπ ανυπομονεί για τη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύντομα και εκτίμησε πολύ το τηλεφώνημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχεται την πρόσκληση. Εκείνος και οι συνεργάτες του σκέφτονται πότε θα πάνε στη Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν το έδαφος για τη μετακόμιση του στο Λευκό Οίκο. Ένας από τους πιθανούς υπουργούς άμυνας είναι ο Μάικ Πομπέο, υπουργός εξωτερικών του Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του κυβέρνηση. Ο Πομπέο έχει ήδη κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις στα συντηρητικά αμερικανικά δίκτυα. I think the world will change fundamentally when President Trump takes office on January 20th of next year. They will once again have respect for American leadership. They'll be a leader on stage that understands the deterrence model that has delivered such good things for the United States. Ανάμεσα στους υποψήφιους υπουργούς εξωτερικών είναι ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Φλόριντα Μάρκ Ρούμπιο. Πρώην αντίπαλος του Τραμπ που τώρα τον στηρίζει και μοιράζεται τη δική του άποψη για την εξωτερική πολιτική, ιδίως στα θέματα της Κούβας και του Ιράν. Σπαζοκεφαλιά αποδεικνύεται για τους πολιτικούς αναλυτές η μεγάλη και άνετη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ σε μια εκλογική μάχη για την οποία όλοι έλεγαν ότι θα κριθεί στην ψήφο. Ο νικητής των εκλογών επικεντρώθηκε σε θέματα της καθημερινότητας και υποσχέθηκε λύσεις για τον μέσο και φτωχό Αμερικανό. Αντιθέτως τώρα, η Κάμαλα Χάρις παρασύρθηκε από την χυδαία ρητορική του κυρίου Τραμπ και δεν μίλησε ποτέ για τις δικές της πολιτικές. Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές ήταν πολύ μεγάλη και εύκολη πέρα από κάθε προσδοκία και των πιο φανατικών οπαδών του. Η εξήγηση που δίνουν πολλοί αναλυτές είναι πως ο Τραμπ υποσχέθηκε πως θα αντιμετωπίσει καλύτερα ζωτικά θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, όπως η μετανάστευση, το κόστος ζωής, οι τιμές των καυσίμων, ο πληθωρισμός. Seems to have pulled off a clean sweep, and it looks like both houses of Congress going to the Republicans as well. This is an extraordinary political victory, and I think all kinds of allies of the states and other parties are going to have to look at the result very clearly because immigration, cost of living, these things have powerfully, it looks like, driven him to victory. Οι ειδικοί σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να βρουν το μυστικό της επιτυχίας του νικητή των εκλογών και πολλοί καταλήγουν πως η Κάμαλα Χάρις ήταν μια πολύ αδύναμη υποψήφια. Το φταίξιμο πάντα πέφτει στον ντυμένο. One of the storylines of this election is her not being able to get to Vice President Harris, not being able to get to Joe Biden levels. To levels that Democrats needed to get to, and she just didn't get there. Οι Δημοκρατικοί υπέστησαν οδυνηρή ήττα. Πολλοί θεωρούν πως ο Τζο Μπάιντεν άργησε πολύ να αποσυρθεί από την κούρσα, ενώ η Κάμαλα Χάρις δεν παραδέχτηκε ποτέ τα λάθη της κυβέρνησής του. Δεν είχε δικές της πολιτικές θέσεις και όλοι την έβλεπαν σαν την αντιπρόεδρο που θα συνεχίσει την πολιτική του προέδρου. Ένας θηλυκός Μπάιντεν δηλαδή. Ένα άλλο μείζον ζήτημα που πλήγωσε την Κάμαλα ήταν το μεταναστευτικό. Ο Τραμπ μιλούσε για απελάσεις παράτυπων μεταναστών, για κλείσιμο συνόρων, για θανατικές ποινές. Όμως έδειχνε ότι ενδιαφερόνταν. Από την αρχή της διακυβέρνησής του, ο Τζο Μπάιντεν είχε αναθέσει στην αντιπρόεδρό του το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης από τη Λατινική Αμερική, ένα έργο στο οποίο απέτυχε. Κάποιοι λένε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας πολιτικός που θεωρείται έμπειρος μετά την πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο. Η Κάμαλα Χάρις αποδείχθηκε άπειρη. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνώστης της πολιτικής σκηνής. Trump almost newborn into the presidency, trying to work out what to do with this extraordinary thing that had happened to him, and this time around, he has a much better sense of people who share his worldview. Πάντως, η μεγάλη επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι έστω και με την ακραία ρητορική του κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία των λευκών αντρών της Αμερικής και σημαντικά κομμάτια των μειονοτήτων. Στην προεκλογική του εκστρατεία χρησιμοποίησε σκληρά λόγια, απλά επειδή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Κάμαλα προσπάθησε να τον ακολουθήσει και αυτό ήταν λάθος. Αυτές τις εκλογές δεν τις κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τις έχασαν οι Δημοκρατικοί. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από την γεωπολιτική μας αφέλεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Βουδαπέστη, όπου βρίσκεται για την Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την νίκη του στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. This meeting of the European political community and the European Council here in Budapest is taking place at a time of great geopolitical turmoil. Let me start by congratulating President Trump on his emphatic election and express the hope that the transatlantic relationship
will continue to remain strong in order to solve important regional and global problems. But of course, we also need to be quite realistic as Europeans, and we cannot approach this transatlantic partnership from a position of weakness. Europe cannot change the world, but it can certainly change itself to cope with a changing world. Hence a discussion that we will have at the European Council, especially when it comes to the questions of European competitiveness, are discussions which are particularly relevant. And I think it is time to wake up from our geopolitical naivete and to realize that we need to commit additional resources in order to be able to address major challenges, be it issues of competitiveness, European defense. And I do hope that we have reached a point where we will have this discussion with the seriousness and the urgency that these times demand. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Πώς η εκλογή Τραμπ επηρεάζει την Ευρώπη σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο? Κοιτάξτε, την επηρεάζει και την επηρεάζει καθοριστικά σε τρία επίπεδα. Το πολιτικό, το οικονομικό και το στρατηγικό. Με άλλα λόγια, η ηγεμονία Τραμπ θα έχει ως πρώτο θύμα την Ευρώπη και βεβαίως και τον κόσμο γενικότερα. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό επίπεδο, η νίκη Τραμπ ερμηνεύεται από τις ακροδεξιές λαϊκίστικες αντιευρωπαϊκές δυνάμεις ως ένα κατά κάποιο τρόπο μήνυμα για επέλαση εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Επομένως, η παρουσία Τραμπ στο Λευκό Οίκο ενισχύει καταλυτικά αυτές τις δυνάμεις και κλονίζει από την άλλη μεριά την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Και αυτό είναι εξαιρετικά με εξαιρετικά επικίνδυνο. Επομένως, η Ευρώπη ως πρώτο μέλημα θα έχει πώς θα προστατεύσει και θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Και εδώ να πω κάτι που συνδέεται και με τους λόγους για τους οποίους κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξέρετε, τα όσα αναφέρθηκαν για τους οικονομικούς λόγους, δηλαδή ότι η Κάμελα Χάρις δεν είχε ισχυρό λόγο για τα οικονομικά ζητήματα, πληθωρισμό, κόστος ζωής, μεταναστευτικό κτλ. Είναι σωστός. Είναι σωστή αυτή η προσέγγιση. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο. Και το κάτι βαθύτερο είναι ότι όταν έχετε έναν δημαγωγό, όταν έχετε έναν κλόν, ο οποίος μάλιστα είναι καταδικασμένος για εγκληματικές ενέργειες, ο οποίος υπόσχεται στο εκλογικό σώμα θαύματα, λαγούς με πετραχίλια, ότι μπορεί να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά και να λύσει όλα τα προβλήματα, ο δημαγωγός θα κερδίσει. Το ανέλησε ο Πλάτων πριν 2.500 χρόνια και επιβεβαιώνεται σήμερα με τρόπο τραγικό κατά κάποιο τρόπο. Και αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος που συνδέεται με τη δημοκρατία. Ξέρετε, πριν 2-3 χρόνια δύο Αμερικανοί πολιτικοί επιστήμονες έγραψαν ένα βιβλίο με τον τίτλο «Έτσι πεθαίνουν οι δημοκρατίες». Και φοβάμαι ότι δικαιώνονται κατά κάποιο τρόπο. Και επιστρέφω στην Ευρώπη, αν θέλετε, για να τονίσω ότι η Ευρώπη θα πληγεί και στο οικονομικό πεδίο. Διότι εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θελήσει να εξαλείψει το έλλειμμα που έχει με την Ευρώπη, 158 δισεκατομμύρια δολάρια, και επιβάλλει υψηλούς δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές, προφανώς οι Βρυξέλλες θα αντιδράσουν, θα πάρουν αντίμετρα. Και ως εκ τούτου θα έχουμε έναν ολέθριο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, στον οποίο βεβαίως θα υποφέρει πολύ περισσότερο το αδύνατο μέρος που είναι η Ευρώπη. Και τρίτον, στο γεωστρατηγικό επίπεδο, που συνδέεται με την κυριαρχία της Ευρώπης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα θελήσει να επιλύσει το ζήτημα του πολέμου της Ουκρανίας με τρόπο που κατά κάποιο τρόπο θα δικαιώνει και θα αναδεικνύει ως νικητή τον Πούτιν, το Κρεμλίνο. Αυτό
είναι πολύ πιθανόν ότι θα ενθαρρύνει τη Ρωσία να επιχειρήσει νέες πολεμικές δραστηριότητες εναντίον της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Μάλιστα. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη θα πρέπει να σοβαρευτεί, θα πρέπει να αφυπνιστεί, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, και να εστιάσει στο πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή που προέρχεται από την παρουσία Ντόναλντ Τραμπ με εμβάθυνση της ενοποίησης, με ενίσχυση της άμυνας, με εξυγχρονισμό της οικονομίας της. Μάλιστα. Και βεβαίως θα πρέπει να έχει πολύ καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν χρειάζεται και να εναγκαλίζεται τον Ντόναλντ Τραμπ όπως ορισμένοι ηγέτες σπέδουν και κάνουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα και στα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά, καθώς αύριο είναι η κρίσιμη συνάντηση Φιντάν και Γεραπετρίτη. Τι να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση και ιδιαίτερα μετά την εκλογή Τραμπ? Να σας πω, είναι πρώτον πολύ σημαντικό ότι γίνεται αυτή η συνάντηση στην Αθήνα προκειμένου να ανοίξει τη συζήτηση για τα μεγάλα ζητήματα της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Και βεβαίως οι δύο χώρες δεν έχουν αλλάξει τις βασικές τους θέσεις, επομένως ξεκινούν από εντελώς διαφορετικές αφετηρίες. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι αναπόφευκτο στην έναρξη μιας διαβουλευτικής, διαπραγματευτικής προσπάθειας. Επομένως, στην αυριανή συνάντηση δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι το ουσιαστικό. Θα είναι μια πρώτη προσπέλαση σε θεσμικό επίπεδο, διότι άτυπες συζητήσεις μεταξύ των δύο υπουργών έχουν γίνει. Και αν κρίνω από τη σημερινή βαρισήμαντη συνέντευξη του Χακάν Φιντάν στα Νέα, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Τα Νέα, και είναι μια συνέντευξη που το ύφος μεν είναι, θα έλεγα, εξαιρετικό. Δεν υπάρχει τίποτα το ακραίο ή τίποτα το προκλητικό, αλλά επαναλαμβάνονται οι θέσεις της Τουρκίας, οι μαξιμαλιστικές θέσεις, ωστόσο τονίζει ότι το πλαίσιο των συζητήσεων θα πρέπει να είναι ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό νομίζω ότι έχει ξεχωριστή σημασία. Ενώ η διακήρυξη των Αθηνών που υπογράψαμε με την Τουρκία η Ελλάδα τον περασμένο Δεκέμβρη προβλέπει ότι το διεθνές δίκαιο επίσης θα πρέπει να είναι ο οδηγός μας. Επομένως έχουμε ένα σχετικώς καλό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτή την συζήτηση. Δεν θα είναι εύκολη συζήτηση, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά νομίζω ότι η διπλωματία μπορεί να βρει τις προσεγγίσεις εκείνες για να υπάρξει το κοινό έδαφος που θα μας επιτρέψει να λύσουμε τα προβλήματα εκείνα που μπορούν να επιληθούν ή να τα παραπέμψουμε στη διεθνή δικαιοσύνη. Άλλωστε το τόνισε σήμερα και ο κύριος Φιντάν στην εν λόγω συνέντευξη. Επομένως είμαι συγκρατημένα, αν θέλετε, αισιόδοξος ότι γίνεται μια καλή αρχή. Επαναλαμβάνω, δεν θα λύσει τα προβλήματα αύριο, αλλά πάντως θα εγκαινιάσει θεσμικά την διαδικασία και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θέμα της γιάφκας των Αμπελοκήπων. Νωρίτερα σήμερα πέρασε το κατόφλι του ανακριτή η 30χρονη από την Ελβετία, ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για νέα γενιά τρομοκρατών που επιχειρούν να μιμηθούν παλαιότερους τρομοκράτες. Λίγη ώρα μετά τις 10.30 η 30χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος Γιάφκα στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, πέρασε την πύλη της πρώην σχολής Ευελπίδων, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Μια μικρή ομάδα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο φώναζε συνθήματα την ώρα που πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων. Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για 4 κακουργήματα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και τρομοκρατικές πράξεις και 2 πλημελήματα. Η 30χρονη 2 ημέρες πριν από την έκρηξη είχε ταξιδέψει στην Ελβετία και μετά από συνεννόηση των δικηγόρων της με τις διοκτικές αρχές επέστρεψε στην Ελλάδα και συνελήφθη. Είναι κρίμα. Χάθηκε ένα παιδί και μια μητέρα σήμερα θρύνει ουσιαστικά την απώλεια του γιού της. Και μια άλλη μητέρα προφανώς επισκέπτεται διαρκώς τον Ευαγγελισμό προκειμένου να η κόρη της να γίνει καλά. Ο κύριος Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι η νέα γενιά τρομοκρατών προσπαθεί να μιμηθεί τους παλαιότερους τρομοκράτες. Είναι κάποιοι που επιχειρούν να μιμηθούν τους παλιότερους.
σε μια εποχή τόσο διαφορετική. Και αυτό είναι τραγικό. Μπορεί να υπάρχει μια ομάδα κάπως ευρύτερη, αλλά γίνεται μια προσπάθεια και θα υπάρξει η έρευνα από την πλευρά του λαχών. Από την ημέρα της έκρηξης, οι ένικοι των 40 διαμερισμάτων έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, καθώς έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη στιγμή η πολιτική προστασία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η κρατική αρρωγή, νοικιάζει κάποια ξενοδοχεία, αλλά σήμερα ελπίζω ότι ο Δήμος θα δώσει, μετά από μια συνεννόηση που έκανε η κυβέρνηση και με το Δήμο και το Δήμαρχο, να δοθεί το πιστοποιητικό περί ή όχι καταλληλότητας της οικοδομής. Για την υπόθεση έχει ήδη προφυλακιστεί ένας άνδρας 31 ετών που φέρεται να ήταν στην πολυκατοικία την ώρα της έκρηξης. Αύριο η ανακρίτρια θα μεταβεί στον Ευαγγελισμό για να λάβει απολογία από την γυναίκα που βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα και τραυματίστηκε. Εδώ κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί και το δελτίο ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα.